Λοιπόν, ο οποίος συνέχισε χθες και με τις ωραίες του εκπομπές, ήταν καλεσμένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και φυσικά η συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, εστιάστηκε στο θέμα με την Ελένη Μενεγάκη που είχε προκύψει το χειμώνα. Με τη σχέση και του... Και αν τελικά υπήρξε θέμα πραγματικό με την Ελένη Μενεγάκη. Θες να ακούσεις τι είπε ο Δημήτρης. Παρένθεση, ο Δημήτρης είχε πολύ καιρό να πάει στον Γρηγόρη, σωστά. Ναι, είχε πολύ καιρό και μάλιστα ήταν πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί εγώ τον άκουσα στο ραδιόφωνο το πρωί που έλεγε να με δείτε, να με δείτε, θα είναι πολύ ωραία συνέντευξη. Δηλαδή, μάλλον το είχε χαρεί πολύ και εκείνος. Άκουγα συνεχώς ότι υπήρχε ένα πρόβλημα φέτος με σένα και την Ελένη. Ναι, με ζόρισε πάρα πολύ. Όλο αυτό που γινόταν και γινόταν με ζόρισε. Όμως. Αγαπώ τόσο πολύ αυτή τη δουλειά. Είναι θλιβερό να παραδεχτώ ότι ισορροπώ μέσα από αυτή τη δουλειά. Είναι η ζωή μου για την ώρα. Μακάρι τα πράγματα να εξελιχθούν σε μια επόμενη φάση, αλλά ξεπέρασα το θάνατο των γονιών μου μέσα από αυτή τη δουλειά. Όποτε δεν είμαι καλά, σε αυτή τη δουλειά καταφεύγω και αυτό έκανα και τώρα. Έκανα τη δουλειά όπως έχω συμφωνήσει να την κάνω. Ευθυγράμμισα το βλέμμα μου στην Ελένη, στην ομάδα μας και όλα καλά. Mm. Έτσι ξέρω να ξεπερνά τα προβλήματα. Ούτε με δημόσιες τοποθετήσεις, ούτε με οτιδήποτε άλλο μπορεί να απαντάω στον έναν ή στον άλλον ή οτιδήποτε. Σκύβω το κεφάλι και κάνω τη δουλειά. Εγώ δεν κατάλαβα πώς έφτασε σε αυτό το σημείο να δημοσιοποιηθεί ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί σε όλες τις εκπομπές θα μπορούσε εγώ να. Εγώ δεν επιβεβαιώνω ότι υπήρχε κανένα πρόβλημα. Δεν σου λέω ότι υπήρχε κανένα πρόβλημα. Ξεκίνησε μια κουβέντα, στην οποία ενεπλέκεται το όνομά μου. Εκεί σου λέω ότι δεν απάντησα. Δεν θα το κάνω και τώρα. Μάλιστα, του χρόνου είσαι στην Ελένη. Ναι. Έχω συμβόλαιο με την Ελένη και το Μέγκα. Για άλλη μια χρονιά. Για άλλη μια χρονιά. Άρα, έχεις προτείνει να κάνεις κάτι καινούριο, έχεις προτείνει να γίνει κάτι άλλο. Άκου. Δεν υπάρχει το προτείνω. Προτείνει ο Αρναούτογλου. Κανένας άλλος δεν προτείνει. Προτείνει η Μενεγάκη, προτείνει άλλος ένας. Θα αφήσω και ένα άλλη μια κινητή. Φου, μην αρχίσει τα ξεφυσίματα. Δεν λοιπόν, είναι έτσι. Έρχονται και σου λένε, θα κάνεις αυτά. Τους λες, κάνεις ένα ραντεβού, θέλω να κάνω αυτό. Έχω όρεξη γι' αυτό. Άμα δεν θέλει. Ωραία. Γιατί να μην προτείνει και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Όπου μπερδεύτηκα πάρα πολύ με όλο αυτό το οποίο συνέβη εδώ τώρα, ε. Και μου κάει και ο εγκέφαλος. Προτείνει δηλαδή ο Αρναούτογλου μόνο και η Μενεγάκη. Η υπόλοιπη παρουσιαστής εδώ στα χρόνια αφήνει και μία θέση. Επίσης, ο Δημήτρης δεν τοποθετείται συνέχεια μέσα από τα blog που γράφει τα κείμενά του και στα χρόνια όλα και στο ραδιόφωνο. Πάρα πολύ. Εγώ τον ακούω συνέχεια πια γιατί θέλω να ξέρω τι λέει. Φαν, λέει του Ουγγαρέζου. Όχι, μου αρέσει το ραδιόφωνο πάρα πολύ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Και τα κείμενά του μου αρέσουν πολύ, άσχετα αν δεν διαφωνώ με πάρα πολλά. Γιατί δεν είσαι, ξέρεις, κάποιοι παθαίνουν μονή καμιά φορά. Εσύ τα ξεχωρίζεις πολύ ωραία μες στο κεφάλι σου. Άσχετο, κλείνω την παρένθεση. Προσπαθώ, όχι πάντα, μην νομίζεις. Αποτυχάνω και πολλές φορές μεγαλώνοντας, αλλά ευτυχώς τουλάχιστον είμαι δίκαιη. Το θέμα είναι όμως ότι εδώ μας λείπει ψέματα. Γιατί? Γιατί... Τοποθετείτε στα κείμενά του, στο You Fly, ναι. Τοποθετείτε στο ραδιόφωνο, σε κουβές που κάνει, ναι. Αλλά όχι για τους άλλους. Για τους άλλους. Γιατί αλλά δίνει τηλεοπτικό όμως... ρεπορτάζ πια ο Δημήτρης, κάνει πάρα πολλά quiz τα οποία είναι πάντα σωστά, δηλαδή έχει πολύ ωραία πηγή, έχει καλές πηγές. Ότι είναι αληθινά τα quiz, εννοείς, υπάρχουν απαντήσεις. Οι πηγές του είναι σωστές, ναι, ναι, του Δημήτρη, okay. Γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια, γιατί ξέρει και ανθρώπους που δουλεύουν πίσω από τις κάμερες και μπορεί να μαθαίνει από όλα τα κανάλια τα πάντα. Αλλά τοποθετείται ή λέει την άποψή του για τους άλλους. Για τον ίδιο όμως αυτό που λέει, ότι σε μια δυσκολία, σε μια κρίση, δεν θα κάνω την ένταση και να βγω και να πω και να το μεγενθύνω. Εγώ ταπεινά. Και ήρεμα θα κάνω τη δουλειά μου. Αλλά μην μας πει τώρα ότι δεν είχε στενοχωρηθεί και δεν είχε θυμώσει με όλο αυτό που είχε γίνει με την Ελένη Μενεγάκη. Μου ήταν πολύ άβολο, είπε, και δεν ήμουνα καλά. Όχι με όλο αυτό που ακουγόταν. Όχι με όλο αυτό που ακουγόταν και μέσα στην εκπομπή δεν περνούσε καλά. Αυτό το διαχώρισε τώρα. Ναι. Είπε όχι, όχι γιατί δεν εγώ δεν επιβεβαιώνω ότι γινόταν κάτι. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι εγώ. Αν υπάρχει πρόβλημα με τη Μενεγάκη, τότε αν υπήρξε. Γιατί η αγορά από τη βοή αυτή μιλάμε ότι κάθε μέρα ακούγαμε και κάτι. Δεν είμαστε τρελοί όλοι. Καλά, και το πλάνο που έφυγε, είχε φύγει η Ελένη, εγώ δεν το ξεχάσω. Ακόμα είμαι με ερωτηματικά για εκείνο το πλάνο. Ήταν δηλαδή, από τα πιο άβολα στιγμιότυπα. Ή ακόμα σκέφτομαι ότι κάτι, η γυναίκα πρέπει να πάει τουαλέτα, κάτι είχε γίνει. Ότι είχε γίνει κάτι σοβαρό επίγον. Ναι, δηλαδή δεν γίνεται να π.χ. να φταίει μόνο, να οφείλεται μόνο στη Μενεγάκη. Μπορεί να κάνεις και κάποια, να μιλήσεις για τον εαυτό σου και να πεις έκανα κι εγώ κάποια λάθη ρε φίλε, ένα, δύο, τρία. Πώς λέει για άλλους ανθρώπους και το λέω με αγάπη αυτό. Και ο καθένας μπορεί να φταίει σε μια παρέα, σε ένα πάνελ, σε μια εκπομπή. Δεν φταίει μόνο η Μενεγάκη, η Σκορδά ή ο Άγγελος ή η Χρυστοπούλου. Πες, έκανε εκεί λάθος. Ναι, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Όχι, όταν γράφεις και κρίνεις για τους άλλους φαίοι, πρέπει να έχεις και
ξέρεις, να έχεις και το γνώθι σε αυτό. Έχει κάνει και την αυτοκριτική του πολλές φορές, αλλά η αλήθεια είναι ότι παθαίνει και κάποια κολλήματα, θα το πω εισαγωγικά, με συγκεκριμένους ανθρώπους που στοχεύει συχνά μέσα από αυτό τη τώρα που στήλη λες, του. Τι σχέση έχει με, με τη σχέση του με την Ελένη και την εκπομπή? Όχι, την Ελένη δεν θα μπορούσε να πει τίποτα ποτέ. Δεν είναι ότι δεν θα μπορούσε, παιδιά. Όταν είσαι σε μια εκπομπή στην οποία συνεχίζεις, επειδή το θέλεις, ναι, επειδή έχεις το συμβόλαιο, επειδή θέλεις να είσαι επαγγελματίας και να τιμήσεις το συμβόλαιο και τον άνθρωπο ο οποίος σε επέλεξε, δική του η λόγη. Δεν μπορεί από τη στιγμή που ο παρουσιαστής, η παρουσιάστρια δεν έχει αναφερθεί ποτέ, από τη στιγμή που θα συνεχίσεις, να το δούμε λίγο ρεαλιστικά. Ναι. Να βγει τώρα στο Γρηγόρη και να πει ακριβώς τι έχει συμβεί. Γιατί Φέη μου, αν έλεγε ότι αυτό όντως ήταν... Αυτό που είπε είναι ότι όλος αυτός ο τόρος που έγινε και οι διαστάσεις που πήρε, εμένα με έφερνε σε άβουλη θέση. Ναι, αλλά όταν είσαι στην παρέα της Μενεγάκη, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όλα ξέρουμε ότι παίρνουν μια διάσταση πολύ πιο μεγάλη από την κανονική. Εάν μιλούσε τότε, θα έπρεπε να μην ξαναπάει και στην εκπομπή. Εγώ τώρα δεν είπα να πει φταίει εκείνη, φταίει εκείνος. Δηλαδή, ναι, Περάσαμε μια δυσκολία να πει, όπως όλες τις σχέσεις. Περάσαμε μια δυσκολία στην επαγγελματική μας σχέση. Τι, δηλαδή, ποιον θα ενοχλούσε αυτό? Το είδαμε, φαινότανε αυτό το πράγμα. Είναι οξύμορο να κρίνεις τους άλλους τόσο πολύ και να γράφεις και να μιλάς και για σένα να λες τα ενίκομη εν δήμο. Κατάλαβες? Δεν επιβεβαιώνω ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την Ελένη. Γιατί μπορεί να μην είχε γίνει καμία κουβέντα, να μην είχε ποθεί, ρε παιδί μου, σε ένα τραπέζι, ναι, ένα σκαυγάς, ναι, να ήταν κάτι το οποίο αιωρούνταν στον αέρα. Δεν το διαψεύδει. Κατάλαβες τι εννοώ? Μπορεί. Και αυτή η κρίση που καταλάβαμε ως τηλεθεατές και από τις πληροφορίες που προχώρησαν από το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, να μην ήταν κάτι απτό με ένα γεγονός. Ναι, να ορούνται στον για αέρα. Για να φτάσει να το καταλαβαίνει και ο τηλεθεατής, που ναι, είναι τηλεθεατής, να είναι ναι, κάτι βαρύ. Δεν το ξέρω. Είναι βαρύ. Γιατί συνήθως αυτά συμβαίνουν πίσω, ναι, από τα γραφεία μας, συμβαίνουν παρά έξω, δεν συμβαίνουν on camera. Για να φτάσει να το καταλαβαίνει ο τηλεθεατής, μάλλον πήρε άλλες διαστάσεις. Μπορεί να εννοεί ότι μπορεί να τους έκανε και καλό όλο αυτό το οποίο συνέβη και τελικά να βρήκαν τις ισορροπίες τους. Παίζει και αυτό στις σχέσεις. Ένα ταρακούνημα μας φέρνει μετά σε μία, ναι, άλλη. Και τώρα είναι καλύτερα από ποτέ, έτσι. Δηλαδή, αν, ναι, δείτε την εκπομπή, πια έχουν εν τέλει, εγώ πολύ καλή χημεία. Και η Ελένη δεν ήθελε να το χάσει. Γιατί αν είχε ένα πρόβλημα, δηλαδή αν μείνουμε σε εκείνο το πλάνο π.χ. και ήθελε να το χάσει, δεν θα ήταν τώρα στην εκπομπή. Σωστά. Και φαντάζομαι ο Δημήτρης θα είχε και πολλές προτάσεις να αποδεχθεί. Επίσης, αυτό με το προτάσεις κάνει μόνο ο Γρηγόρης, Δημήτρη μου, κάνει μόνο η Ελένη, δεν το καταλαβαίνω. Εγώ όσα χρόνια συνεργάστηκα μαζί σου και πρέπει να το πω και δημοσίως, πάντα έκανε προτάσεις και πάντα ήταν πολύ πετυχημένες. Θυμόσαστε τις μιμήσεις που έκανε ο Δημήτρης. Δηλαδή, άπειρες στήλες, άπειρες ιδέες και πάντα με μεγάλη επιτυχία. Και πρωτοποριακές. Οι συνεντεύξεις που έκανε, το θυμόσαστε με την τηλεόραση που δινόταν, ναι, η βέβαια, γιαγιά. Βέβαια, τα θυμόσαστε αυτά. Μήπως εννοούσε για δική του εκπομπή όμως. Αυτά δεν ήταν. Δικές μου ιδέες πάντως δεν ήταν. Όλα αυτά δικές τα ούκα τσάλετς και τα λοιπά ήταν πολύ ωραία. Εσύ τα είχες σκεφτεί όλα. Και τα καδράκια πίσω. Για να τα λέμε όσο έχουν, αφού δεν τα λες για τον εαυτό σου, θα τα πω εγώ για σένα, γιατί αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο.